Διαμαρτυρία τη πρωτοβουλία ω ΔΑΜΕ. Οι ανησυχίε των αρχών μετά από πληροφορίε για ενδεχόμενη εκτροπή τέθηκαν επιτάπητο σε νέα πολύ σύσκεψη στο Αρχηγείο Αστυνομία με ασκήσει επιχάρτου για όλα τα ενδεχόμενα. Εκτό από τον 90 επιστρατεύτηκαν και ντρόν για εναέρια παρακολούθηση τη πορεία. Στο ρεπορτάζ του Μιχάλη Κιβιδιώτη και η αναφορά του τέο Αρχηγού Αστυνομία ω προ το πότε μια συνάθρηση μετατρέπεται σε οχλαγωγία. Τα βλέμματα όλων στραμμένα στην αυριανή εκδήλωση διαμαρτυρία με τίτλο Ω Δαμέ στην καρδιά τη Λευκοσία. Συσκέψει επί συσκέψεων και ασκήσει επί χάρτου και σήμερα στο αρχηγείο για κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου, επικεφαλή του οποίου θα είναι ο βοηθό αρχηγό επιχειρήσεων Δημήτρης Δημήτρη Δημητρίου. Σύμφωνα με πληροφορίε του ΣΥΓΜΑ, στο πλάνο τη αστυνομία, εκτό από το υδροφόρο όχημα το οποίο δεν θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, για σκοπούς επιτήρησης θα χρησιμοποιηθούν και τα ντρόν της δύναμης. Τον τρόπο που η δύναμη αντιμετωπίζει διαμαρτυρίες οι οποίες μετατρέπονται σε οχλαγωγία υπέδειξε ο τέος αρχηγός αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης. Από τη στιγμή όμω που ενώ συναρθίζονται ειρηνικά αρχίζουν πλέον να γίνονται τέτοιες ενέργειες που υπάρχει το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων ή να υπάρξει διασάλευση της ειρήνης, τότε μετατρέπεται αυτή η συνάρθρηση σε οχλαγωγία. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αστυνομία έχει το δικαίωμα με βάση τον νόμο να υπαρξει διασαλευση της ειρηνης τοτε μετατρεπεται αυτη η συναρθριση σε προκήρυξη, να ειδοποιήσει δηλαδή τον κόσμο και με γραπτών κείμενων αλλά και με ηχητικών και να του πει, να πει στου διαδηλωτέ ότι εν ονόματι της δημοκρατίας θα πρέπει να διαλυθείτε ειρηνικά θα χρησιμοποιηθεί η ανάλογη βία με σκοπό την καταστολή τη όλη εξέγερση. Εκτό από τη Λευκοσία, όπου η εκδήλωση θα αρχίσει στι 4 το απόγευμα, διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί και στη Λεμεσό, στην οδό Ανεξαρτησία, δύο ώρε αργότερα. Μεταξύ των διοργανωτών θα παρευρίσκονται αρνητέ των μέτρων κατά τη πανδημία, του 5G και των εμβολιασμών. Συνεχίστηκε και σήμερα η αντιπαράθεση Ακέλ Προεδρικού για την πραγματοποίηση των διαδηλώσεων. Ο επικεφαλής και ακόμα ένα μέλος της επιστημονικής ομάδας υπέδειξε χθε ότι μπορούν να πραγματοποιούνται διαδηλώσει εφόσον τηρούνται τα μέτρα προφύλαξη. Πού στηρίζουν λοιπόν την αιμονή του η κυβέρνηση και ο Δημοκρατικό Συναγερμό, γιατί αρνούνται να εισακούσουν τι υποδείξει των επιστημόνων, με πρόσχημα την πανδημία θέλουν να φημώσουν την κοινωνική οργή εναντίον του. Άμεση ήταν η απάντηση τη κυβέρνηση, η οποία κάλεσε όσου ερθαρρύνουν διαδηλώσει να αναλάβουν και την ευθύνη τη επιδημιολογική επιδείνωση. Δεν μπορεί από τη μια να έχουμε τα πολιτικά κόμματα να αναβάλουν τι συναθρήσει και τι συγκεντρώσει ή τα συνέδριά του και από την άλλη να έχουμε εκδηλώσει διαμαρτυρία σε συναθρήσει οι οποίε δυστυχώ δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα που δεν έχουν ειρηνικού σκοπού αλλά εκμεταλλεύονται τέτοιε συγκεντρώσει για να δημιουργούν επεισόδια. Στι αυριανέ πορείε διαμαρτυρία αναμένεται να λάβουν μέρο περίπου 200 μέλη τη δύναμη. Μίδρου κατά τη κυβέρνηση με κατηγορίε για προσπάθεια κουκουλώματο του σκανδάλου Κατάρ.